αγρότες από όλη την Ελλάδα για να αναδείξουμε τα μεγάλα προβλήματα που έχουμε. Είμαστε εδώ σήμερα γιατί ξέρουμε εμείς που είμαστε εδώ ότι μόνο με αγώνες κερδίζουμε τα δικιά μας. Είμαστε εδώ σήμερα γιατί παλεύουμε, όπως λέει και ο Αγροτικός Σύλλογος Τυρνάβου, ενάντια στο ξεκλείδισμα της αγροθιάς. Θα σας μιλήσω λίγο για το βαμβάκι, το λευκό χρυσό. Μια χρονιά φέτος ήταν για το βαμβάκι. Αυτή τη στιγμή το βαμβάκι έχει χαμηλότερη τιμή από πέρυσι. Τα έξοδα βέβαια, το κόστος παραγωγής, δεν το συζητάμε. Το πετρέλαιο 2,20 από 1,20 που είχε πέρυσι. Τα λιπάσματα 45 με 50 ευρώ το σακί από 20 που είχαν πέρυσι. Τα αγροεφόδια 2 και 3 φορές επάνω. Το αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα 3 φορές επάνω. Και πανηγυρίζουν κάποιοι ότι πουλάμε βαμβάκι καλά. Και δεν είναι αυτό. Μας βάλανε και σε ένα τρυπάκι. Να κοιτάμε το χρηματιστήριο. Τι έκανε σήμερα το βαμβάκι. Ανέβηκε. Κλείνουμε τιμή. Δεν κλείνουμε τιμή. Τι δουλειά έχουμε εμείς με αυτά. Τι δουλειά έχουμε εμείς με αυτά. Εμείς είμαστε αγρότες. Ξέρουμε να παράγουμε. Παράγουμε το λευκό χρυσό. Ξέρουμε πολύ καλά ότι οι εκοκιστές φέτος θησαυρίζουν. Όπως θησαυρίζουν και αυτοί που έχουν με τα πετρέλαια που τα φέρνουν. 460% κέρδη παρουσιάζουν. Σαν ένας αγρότης με 100 στρέμματα, αν τα κάνει 105, από 10.000 θα κερδίσει 500.000. Και για αυτούς είναι φυσιολογικό. Για μας, εμείς μπαίνουμε και μέσα. Εμείς για να βγάλουμε 10.000, πληρώνουμε 12. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν πρέπει να το ανοιχτούμε. Αυτά τα προβλήματα τα αναδεικνύουμε σήμερα. Σίγουρα όμως, αυτό το μήνυμα που πρέπει να στείλουμε στην κυβέρνηση είναι ότι ο χειμώνας που έρχεται και που μας φοβίζουν ότι θα είναι κρύος και παγωμένος, μπορεί στα σπίτια μας να δυσκολευτούμε να ζεσταθούμε. Αλλά σίγουρα στον δρόμο θα γεμίσει με τρακτέρ και θα έχουμε λύσεις αυτές που μας αρμόζουν. Τώρα με τα πόδια, μετά με τα τρακτέρ. Αν δεν δικαιωθούμε θα γίνει κυλελέρ. Καλή συνέχεια στους αγώνες.